χρεώνω με 3 ευρώ και παίρνω μια χαμηλή σύνταξη. Και έχω συνηθίσει να μην χρεώνω με 3 ευρώ, γιατί δεν το θέλω, το θεωρώ μεγάλο ποσό για τη χαμηλή μου σύνταξη. Δεν θα κουβαληθώ στο υποκατάστημα. Ρωτάω λοιπόν εγώ τώρα, δεν θα έπρεπε σε αυτή τη φάση που είμαστε να μεσολαβήσει η Τράπεζα της Ελλάδος, ο κ. Τουρνάρας κάποιος, και να πει στις τράπεζες ότι για 2-3 μήνες δεν θα χρεώνετε διατραπεζικές συναλλαγές? Όχι. Γιατί? Οι ηλεκτρονικές χρεώσεις στην Ελλάδα είναι οι μικρότερες στην Ευρωζώνη. Ωραία, αλλά αυτά είναι προ-κορονοϊού. Αυτά είναι προ-κορονοϊού, κύριε Γεωργιάδη. Είναι οι μικρότερες στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα. Έχουμε ζητήσει και έχουμε λάβει από τις τράπεζες πάγωμα του ιδιωτικού χρέους των 2/3 και παραπάνω των Ελλήνων. Ναι. Μπορείτε να μου πείτε, αν τους κόψουμε και τις χρεώσεις, πώς θα ζήσουν οι τράπεζες? Θέλετε να τους βάλουμε και αυτούς το 800 ευρώ και να τις κλείσουμε? Πείτε το. Όχι, δεν θέλω να τους βάλω το 800 ευρώ. Αν θεωρείτε ότι... Άμα δεν θέλετε.